στο φωταγωγό σε ένα μακρόστενο δωμάτιο με νεροχύτη και δύο μάτια με γκάζι. Είχαν τοποθετηθεί δύο μεταλλικά νοσοκομιακά κρεβάτια όπου κουβαλούσαν χωρίς φορείο τις γυναίκες από το δωμάτιο που γίνονταν οι αμβλώσεις και τις άφηναν εκεί μέχρι να ξυπνήσουν εντελώς από την άρκωση. Τότε δεν γίνονταν προεγχειρητικός έλεγχος. Πολλές δεν γνώριζαν καν ότι έπρεπε να προσέλθουν νηστικές με αποτέλεσμα να κάνουν κατά την ανάνυψη εμετό με κίνδυνο να πνιγούν. Είναι η εικόνα ενός παράνομου ιατρείου για αμβλώσεις στην Ελλάδα του 1960 και η επιλογή ενός τέτοιου ιατρείου, με το ανάλογο τίμημα φυσικά, δεν ήταν η χειρότερη επιλογή για μια νεαρή έγκυο γυναίκα. Υπήρχαν μία σειρά άλλες αυτοσχέδιες μέθοδοι, από ματζούνια και βοτάνια μέχρι βελόνες πλεξίματος, που οι πιο φτωχές γυναίκες ήταν διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν με προκειμένου να απαλλαγούν από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Σήμερα, 60 χρόνια μετά, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ γυρνάει τις γυναίκες στο ίδιο ακριβώς σημείο. Άλλο ένα παράδειγμα ότι ο καπιταλισμός στη σύψη του θέτει υπό αμφισβήτηση δικαιώματα αυτονόητα, αδιαπραγμάτευτα και κατεκτημένα εδώ και δεκαετίες, όπως το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου με 6 ψήφους υπέρ και 3 κατά ακύρωσε την απόφαση του 1973 που εκδόθηκε από το ίδιο δικαστήριο στην υπόθεση Roe κατά Wade, η οποία αποτελούσε τη νομική βάση για το δικαίωμα στην άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο σημειωτέων μέχρι και σήμερα δεν είναι εγγυημένο από ομοσπονδιακό νόμο, από νόμο δηλαδή που να δεσμεύει υποχρεωτικά όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Το 1973 λοιπόν, μία δικηγόρος, η Σάρα Ουέντινγκτον, και μία συνάδελφός της, η Λίντα Κόφι, ανέλαβαν ομαδική προσφυγή εξ ονόματος μίας εγγύου, η οποία αμφισβητούσε νόμο της πολιτείας του Τέξας που απαγόρευε τις αμβλώσεις. Η υπόθεση Jane Roe, που το πραγματικό της όνομα ήταν Norma McCorvey, κατά του εισαγγελέα της κομιτείας του Dallas, Henry Wade, έφτασε τελικά ενόπλαν του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, με το σκεπτικό ότι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών παρέχει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, που προστατεύει και το δικαίωμα μίας εγγύου να επιλέξει αν θα κάνει έκτρωση. Και χαρακτήρισε αντισυνταγματικό οποιοδήποτε πολιτιακό νόμο που απαγόρευε τις αμβλώσεις κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης. Με την απόφαση της 24ης Ιούνιου, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν υποχρεώνει όλες τις πολιτείες να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις, αλλά έρει τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος αυτού, αφήνοντας τις πολιτείες ελεύθερες να νομοθετήσουν επί του θέματος χωρίς περιορισμούς. Περιορισμοί στο δικαίωμα στην άμβλωση έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ήδη σε 13 πολιτείες, κυρίως του Νότου, με νόμους που ενεργοποιούνται με το που καταργήθηκε η συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, ενώ αναμένεται ότι συνολικά 24 πολιτείες θα επιβάλλουν σχετικές απαγορεύσεις. Μιλάμε για τις μισές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση συνιστά ξεκάθαρη οπισθοδρόμηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, σκοταδισμό και επιστροφή στο μεσαίωνα, και σωστά έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς. Εμείς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα, στηρίζουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας σε δημόσια, δωρεάν, ασφαλή άμβλωση, στηριγμένη σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην πρόληψη, σεξουαλικής αγωγής, οικογενειακού προγραμματισμού. Στη χώρα μας, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, το ΠΑΜΕ και Φοιτητικοί Σύλλογοι πραγματοποίησαν μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ για το θέμα. Το θέμα των αμβλώσεων απασχολεί εδώ και δεκαετίες μεγάλο κομμάτι της αμερικάνικης κοινωνίας. Ήδη έχει ξεδιπλωθεί ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλειών που αναδεικνύει τους φοδρούς ανταγωνισμούς
για τις εμβουαστικές συγκρούσεις που εκδηλώνονται στη ΣΥΠΑ, τη διαπάλη ανάμεσα σε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, η οποία οξύνεται μπροστά και στις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη. Τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν μέρος της προεκλογικής ατζέντας, με την οποία στείνονται κάλπικες διαχωριστικές γραμμές περί προόδου και συντήρησης. «Μπορείτε να έχετε τον τελευταίο λόγο. Η υπόθεση αυτή δεν έχει τελειώσει», είπε στο μήνυμά του ο σημερινός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος που μπορούν να έχουν οι γυναίκες και όσοι εξοργίζονται με την συντηρητική ανατροπή των ρυθμίσεων για την έκτρωση είναι, σύμφωνα με τον εκλεγμένο με το Δημοκρατικό Κόμμα πρόεδρο, η ψήφος στις εκλογές του Νοέμβρη. Αυτό το φθινόπωρο», ανέφερε, «οι προσωπικές ελευθερίες είναι στο ψηφοδέλτιο. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στην ελευθερία, στην ισότητα είναι όλο στο ψηφοδέλτιο». Είναι όντως έτσι? Μια προσεκτική ματιά στην ιστορία της απαγόρευσης των αμβλώσεων στη ΣΥΠΑ αποδεικνύει μάλλον το αντίθετο. Μπορεί τώρα οι δημοκρατικοί να εξανίστανται για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όμως δεν επέδειξαν τον ίδιο ζήλο στο παρελθόν. Καμία από τις πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις που σχημάτισαν τα τελευταία 50 χρόνια δεν πήρε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα της γυναίκας στη δημόσια και δωρεάν άμβλωση. Το αποτέλεσμα είναι να διατηρούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτείες, οι διαφορές αυτές να μεγαλώνουν, αλλά και να παραμένουν οι αμβλώσεις ανοιχτό πεδίο για παρεμβάσεις του δικαστηρίου. Ακόμα και αν τελικά επαναφερθεί η απόφαση Roe κατά Wade, όπως υπόσχονται προεκλογικά οι δημοκρατικοί, αυτό δεν εγγυάται την προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση. Ήδη και πριν την ανατροπή της απόφασης, 44 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ απαγόρευαν την άμβλωση μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ίσης, ενώ έθεταν και έμεσους σημαντικούς περιορισμούς, όπως η μη κάλυψη των εξόδων από δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστήρια, περιορισμούς στην ενημέρωση, στο είδος των πληροφοριών που έπρεπε να λάβει έγκυος, σκόπιμες καθυστερήσεις ώστε να παρέλθει η νόμιμη χρονική περίοδος κατά την οποία μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Ενώ σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες έρχονταν αντιμέτωπες με το πλήρως ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας. Διότι ακόμα και όσο ίσχυε η απόφαση Roe εναντίον Wade, ταυτόχρονα ίσχυε και η περιβόητη τροπολογία Hyde, που επίσης δεν παραμερίστηκε από καμία κυβέρνηση. Πρόκειται για μία διάταξη που απαγορεύει τη χρήση ομοσπονδιακών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των εκτρώσεων, εκτός από την περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας ή η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα αιμομιξίας ή βιασμού, αναγκάζοντας γυναίκες από τις φτωχότερες εργατικές λαϊκές οικογένειες να καταφεύγουν σε επικίνδυνες πρακτικές για την υγεία τους. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η συγκεκριμένη απόφαση πλήττει κυρίως τις γυναίκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν σε μία από τις πολιτείες που επιτρέπουν την άμβλωση και να καταφύγουν σε μια ιδιωτική κλινική, και οι οποίες τελικά είτε θα εξαναγκάζονται να συνεχίσουν την κύηση χωρίς να το θέλουν, είτε θα εφαρμόζουν μεθόδους άμβλωσης χωρίς την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια, με ό,τι συνέπειες και αν έχει αυτό για την υγεία τους. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι μια προσφυλής τακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες άμβλωσης πριν την απόφαση της 24ης Ιούνιου αποτελούσε το λεγόμενο χάπι της άμβλωσης. Σε αυτό κατέφευγαν οι γυναίκες κυρίως για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Goodmaker, το 54% των αμβλώσεων στη ΣΥΠΑ έγιναν με αυτή τη μέθοδο. Και επειδή ο καπιταλισμός παντού βλέπει ευκαιρίες για να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, οι φαρμακοβιομηχανίες είχαν προετοιμαστεί για τη δικαστική απόφαση και έχουν συγκεντρώσει αποθέματα χαπιών τερματισμού κύησης και είναι έτοιμες να τα διοχετεύσουν στην αγορά μέσω διαδικτύου, φυσικά με το ανάλογο αυξημένο τίμημα. Η εξέλιξη με την εν λόγω απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ πυροδότησε και στην Ελλάδα τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, της Νουδού, όπως και των αστικών κυβερνητικών κομμάτων,
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι έσπευσαν να καταδικάσουν το γεγονός. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του δήλωνε πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ, που είναι ένα σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για απόφαση που επηρεάζει τη διεθνή κοινότητα και για δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά αμφισβητούνται. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, με ανάρτηση του Προέδρου του, μίλησε για μια καταμέτωπο επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών και μια ακόμα δραματική υπενθύμηση ότι σε μια εποχή που η συντήρηση αντεπιτίθεται, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Από την άλλη πλευρά, έχουν πληθύνει και οι ακραία συντηρητικές, σκοταδιστικές φωνές που προσπαθούν να αμφλύνουν τις αντιδράσεις μπροστά στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Νίκη χαρακτήρισε την απόφαση το κίνημα υπέρ της ζωής «Αφήστε με να ζήσω», που είναι μια πρωτοβουλία 20 Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων, η οποία, εκτός από την προσβλητική αφίσα που είχε αναρτήσει στο Μετρό της Αθήνας τον Ιανουάριο του 2020, είχε πραγματοποιήσει και στη Θεσσαλονίκη ανοιχτή εκδήλωση. Από κοντά φυσικά και γνωστές φωνές της ακροδεξιάς, όπως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά και τμήμα της Νουδού, οι οποίοι επικαλούνται το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας για να αναπαράγουν τις ακραία συντηρητικές και σκοταδιστικές τους απόψεις για τη θέση της γυναίκας στη ζωή, στην κοινωνία και την εργασία. Είναι φανερή και στη χώρα μας η προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ψεύτικο δίπολο προοδευτικές δυνάμεις εναντίον συντηρητικών δυνάμεων, απέναντι στο οποίο, λένε, κάθε γυναίκα πρέπει να πάρει θέση. Το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών αξιοποιείται για να στηθεί ο δικοματικός καυγάς γύρω από το ποιος είναι πιο προοδευτικός, να στηθούν κάλπικες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις που ανεξαρτήτως αποχρώσεων στα βασικά συμφωνούν. Δείτε για παράδειγμα ποιοι σηκώνουν σήμερα τη σημαία του προοδευτισμού. Καταρχήν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με αφορμή την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ πέρασε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία έκθεση ιδεών, θα προσθέταμε, για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, γεμάτη ευχολόγια και προτροπές στα κράτη-μέλη, τα οποία, λέει, πρέπει να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες στις γυναίκες. Πάντα όμως σε κοστολογημένη βάση και εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Μην ξεχνιόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή των μνημονίων, των συμφώνων σταθερότητας, του Μάστριχτ, της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων, του εγκλωβισμού προσφύγων, της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς πολέμους, εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Την έκθεση υπερψήφισαν αστικές δυνάμεις όπως οι φιλελεύθεροι, δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, εδώ μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις του οπορτουνισμού. Η υποκρισία δηλαδή στο μεγαλείο της. Δυνάμεις που ψήφισαν την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτά των ανδρών στα 67. Και μάλιστα προετοιμάζουν και νέα αύξηση. Όλα αυτά στο όνομα της ισότητας των φύλων. Που ψήφισαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ομαδικές απολύσεις, με βάση την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε νόμιμες τις απολύσεις εγγύων. Να παριστάνουν τώρα τους υπερασπιστές της υγείας των γυναικών και να ζητάνε υποκριτικά προστασία της μητρότητας. Εδώ μέχρι και η Νέα Δημοκρατία θέλει να μπει στο στρατόπεδο των προοδευτικών δυνάμεων, ξεχνώντας όχι μόνο τη στάση της κατά την ψήφιση του αρχικού νόμου για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων στην Ελλάδα, αλλά και την πρόσφατη στάση του Ευρωβουλευτή της Κυμπουρόπουλου και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το δημογραφικό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κριτήριο της αλήθειας είναι η πράξη. Και άρα, για να εξετάσουμε αν το ενδιαφέρον αυτών των κομμάτων είναι γνήσιο, πρέπει να δούμε την ίδια την πρακτική τους. Νουδού, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρέτησαν πιστά την αντιλαϊκή πολιτική που θυσιάζει κάθε ανθρώπινη ανάγκη στο βωμό του κέρδους. Η καταδίκη της κατάπτυσης της απόφασης εκ μέρους τους δεν πρέπει να γίνει κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τη διαχρονική πολιτική που εφάρμοσαν
και που αντιμετωπίζει το δικαίωμα των γυναικών στην αναπαραγωγική υγεία με τη λογική του κόστους-οφέλους. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, η μείωση της παροχής υπηρεσιών, η αύξηση πληρωμών και της συμμετοχής των ασφαλισμένων, η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας, η εμπορευματοποίηση του δημόσιου κρατικού τομέα υγείας έχουν τη σφραγίδα όλων των αστικών κομμάτων. Αποτελούσαν κατεύθυνση και στρατηγική επιλογή όλων των αστικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως χρώματος κυβέρνησης. Το ενδιαφέρον αυτών των κομμάτων εξαντλείται σε διακηρύξεις για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα η άμβλωση να είναι υπό προϋποθέσεις νόμιμη, ωστόσο πρακτικά είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί άμβλωση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με εξαίρεση την περίπτωση που επιτάσσουν τη διακοπή της κύησης ιατρικοί λόγοι, ενώ δεν καλύπτεται και από κανένα ασφαλιστικό ταμείο. Η πλειοψηφία των αμβλώσεων στη χώρα μας πραγματοποιείται σε ιδιωτικές κλινικές με κόστος από 400 ως 700 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την εβδομάδα κύησης. Μια ανάλογη κατάσταση επικρατεί σε όλες τις πλευρές της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, από τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, όπως μαστογραφίες, τεστ, ΠΑΠ κλπ, μέχρι τις διαδικασίες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι με βάση τα στοιχεία του 2018, από τους 15.000 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, μόλις 1.000 πραγματοποιήθηκαν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Την ίδια ώρα, αυξημένο είναι και το κόστος της αντισύλληψης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι τα αντισυλληπτικά χάπια δεν συνταγογραφούνται για λόγους αντισύλληψης, παρά μόνο ως θεραπεία, για παράδειγμα για πολυκυστικές οθήκες. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, είτε για να γίνουν, είτε για να μην γίνουν μητέρες. Και αυτό δεν το άλλαξε καμία κυβέρνηση. Και ούτε και πρόκειται να το αλλάξει και η επόμενη αστική κυβέρνηση που θα αναδειχθεί, όποια σύνθεση ή πρόσημο κι αν έχει αυτή. Πώς είναι δυνατόν κάποιο από όλα αυτά τα κόμματα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όταν είναι γνωστό ότι όλα πιστεύουν στη συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέας στην υγεία, όταν αναγνωρίζουν την υγεία ως πεδίο business επιχειρηματικών συμφερόντων και η αναπαραγωγική υγεία των γυναικών θυσιάζεται στο βωμό αυτών ακριβώς των συμφερόντων. Γιατί, ακόμα και αν ψηφιστεί ένας νόμος, όπως και στην περίπτωση των αμβλώσεων, που κατοχυρώνει τυπικά ένα ατομικό δικαίωμα, μπορεί αυτό το δικαίωμα να μείνει κενό γράμμα, αν δεν εξασφαλίζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκησή του. Για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο το δικαίωμα στην άμβλωση για μια γυναίκα, θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την αντισύλληψη, στην ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στον οικογενειακό προγραμματισμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική πλευρά κατά τη γνώμη μας. Το ζήτημα της αυτοδιάθεσης του σώματος, το οποίο προβάλλεται ως αντίβαρος του συντηρητισμού. Αυτό κατά τη γνώμη μας επίσης συσκοτίζει την ουσία. Γιατί τελικά και η άποψη που λέει ότι το σώμα μου ανήκει και η άποψη που λέει ότι η άμβλωση είναι έγκλημα μεταφέρουν την ευθύνη στην ίδια τη γυναίκα. Αποτελούν δηλαδή τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, στο οποίο η μητρότητα είναι ατομική επιλογή που η κάθε γυναίκα διαλέγει ελεύθερα. Είναι όμως έτσι? Γιατί τελικά τι είναι αυτό που βαραίνει στη συνείδηση μιας γυναίκας κατά την επιλογή της, αν θα γίνει μητέρα ή όχι? Ο βασικός ανασφαλτικός παράγοντας που αναγκάζει μια γυναίκα να καταφύγει στην επιλογή της άμβλωσης δεν είναι άλλος από τους άσχημους όρους ζωής και δουλειάς. Η γενικευμένη εργασιακή ανασφάλεια, η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης,
Η συχνή περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και την ολιγόμενη κακοπληρωμένη εργασία. Η έλλειψη σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Η καθήλωση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα και το ξύλωμα των συλλογικών συμβάσεων είναι μερικές από τις πλευρές της καθημερινότητας των νέων ζευγαριών που αφήνουν βαρύ το αποτύπωμά τους και επιδρούν στην απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας μαζί και με άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Στο παραπάνω φόντο έρχονται να προστεθούν οι συνθήκες της εκρηκτικής ακρίβειας, η αγωνία σχετικά με το πώς θα καλυφθεί το ενίκιο, ο λογαριασμός του ρεύματος, το κόστος των βασικών ειδών διαβίωσης. Το μελανό τοπίο συμπληρώνει η επιφόρτιση του ζευγαριού και κατά κύριο λόγο της γυναίκας με την ευθύνη της φροντίδας και της στήριξης των παιδιών στο έδαφος της υποβαθμισμένης και εμπορευματοποιημένης υγείας, πρόνοιας και παιδείας. Πώς επομένως μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερη η επιλογή μιας γυναίκας να αποφασίσει αν θα γίνει μάνα ή όχι, ή πότε θα το κάνει αυτό, όταν μπαίνουν τόσα πολλά κοινωνικά, οικονομικά εμπόδια? Γιατί έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να παρουσιάζονται ως προοδευτικές θέσεις που στην πραγματικότητα είναι βαθύτατα συντηρητικές και οπισθοδρομικές. Προωθείται για παράδειγμα η μέθοδος της κρυοσυντήρησης των οαρίων. Όχι με κριτήριο τις ανάγκες των γυναικών ή των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, αλλά με κίνητρο τις ανάγκες των επιχειρηματικών κολοσσών να εκμεταλλεύονται καλύτερα τη γυναική εργατική δύναμη. Πρόκειται για το πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα όμιλη στην ιδιωτική υγεία, στον τραπεζικό τομέα, δάνεια για μητέρες, όπως αποκαλύφθηκε και πρόσφατα στην Ελλάδα, με αφορμή το συνέδριο γονιμότητας. Με το μανδύα της πρόοδου έχουν προσπαθήσει να ντύσουν όλες τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης, από την πράσινη μετάβαση και τους νόμους περί κλιματικής αλλαγής, μέχρι την εμπλοκή της χώρας στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και τη συμμετοχή της στις διάφορες συμπεριαλιστικές συμμαχίες. Και σε αυτά, η σύμπλευση των αστικών κομμάτων στη χώρα μας είναι δεδομένη. Όπως είναι και δεδομένο το ποιοι φορτώνονται το κόστος αυτών των επιλογών. Τα αστικά επιτελεία έχουν ρίξει πολλή δουλειά για να διαστρεβλώσουν την έννοια της πρόοδου, να τη φέρουν στα μέτρα ενός συστήματος που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω. Όσο όμως κι αν προσπαθούν, μια νέα γυναίκα σήμερα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για την πολιτική τους. Δεν είναι πρόοδος η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, ονομάζοντας τετραήμερη εργασία τα δεκάωρα χωρίς αμοιβή για τις υπερορίες, με το ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζει, όταν ο ίδιος νόμος εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο. Δεν είναι πρόοδος να αλλάζεις 10 και 15 δουλειές στη ζωή σου, να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει, γιατί λένε αυτός είναι ο τρόπος ώστε κάποιος κάπου κάποτε να πιάσει την καλή και να πετύχει, και αν δεν είσαι εσύ αυτός, που ποτέ δεν είσαι, δικό σου πρόβλημα. Δεν προσπάθησες αρκετά. Δεν είναι πρόοδος η γενίκευση της τελεργασίας, χωρίς διάκριση εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, για να γλιτώνει έξοδα επιχειρηματίας και να αποξενώνονται οι εργαζόμενοι. Δεν είναι πρόοδος η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως την εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να μην τελειώνει ποτέ η εργάσιμη ημέρα και να αναγκάζεται, για παράδειγμα, μια νέα εργαζόμενη να φέρνει όλη την υπόλοιπη ζωή της μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματά της δεν θα τα λύσει ούτε η νταντά της γειτονιάς, ούτε το παρκάρισμα των παιδιών σε υποστελεχωμένα σχολεία μέχρι το βράδυ, που το διαφημίζουν και σαν απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα. Πρόκειται για μέτρα τα οποία δεν δίνουν λύση στα αδιέξοδα και την ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια. Είναι ενταγμένα στις κατευθύνσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν αντιδραστικές προσαρμογές στις αντιφάσεις που γεννά ο σύγχρονος καπιταλισμός, που δεν εξασφαλίζει την εργασία ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, δεν αντιμετωπίζει ως κοινωνική ευθύνη την προστασία της μητρότητας και τη στήριξη της οικογένειας. Πρόοδος είναι να αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της ανθρώπινης δουλειάς και σκέψης για να μειωθεί ο μόχθος στη δουλειά, να γίνει πιο εύκολη η ζωή όλων μας. Σήμερα, η άνοδος της παραγωγικότητας επιτρέπει τη γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, περισσότερες ώρες ξεκούρασης,
περισσότερες μέρες άδειας, λιγότερα χρόνια στη δουλειά. Αυτό που πρέπει να συζητάμε σήμερα είναι πώς θα εξασφαλιστεί ότι ένα νέο ζευγάρι θα μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια όποτε το αποφασίσει, χωρίς καταναγκασμούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια γυναίκα θα μετατραπεί σε βασίλισσα της κουζίνας, γιατί δεν υπάρχει κρατική, κοινωνική μέρημνα για όσα χρειάζεται η ανατροφή, η ανάπτυξη ενός παιδιού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρωτοστατεί στους αγώνες για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Στηρίζει τις διεκδικήσεις του εργατικού, λαϊκού και ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος για την πλήρη ικανοποίηση όλων των αναγκών σε ποιοτικές, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, σε ασφαλή άμβλωση, προγενετικό έλεγχο, προστασία της μητρότητας και του παιδιού, διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία. Αντιπαρατίθεται ασυμβίβαστα με τις μισάνθρωπες σκοταδιστικές αντιλήψεις που καλλιεργούν ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις. Παλεύει αταλάντευτα ενάντια στις πατριαρχικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας που το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα ούτε θέλει ούτε και μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της γυναίκας, ιδιαίτερα στην πρόληψη της αναπαραγωγικής υγείας, στην προστασία της μητρότητας, στην ασφαλή και δωρεάν άμβλωση, στη δημιουργία και στήριξη οικογένειας, συνολικά στην κοινωνική της ζωή. Εμπόδιο σε αυτή τη δυνατότητα μπαίνουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, που λογαριάζουν με τη λογική του κόστους τις αντίστοιχες αναγκαίες κρατικές υποδομές και υπηρεσίες υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό το εμπόδιο πρέπει να παραμερίσουν οι γυναίκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, ο εργαζόμενος λαός, παίρνοντας στα δικά του χέρια την εξουσία και την οικονομία, ανοίγοντας το δρόμο για την ισοτιμία των γυναικών, τη λαϊκή ευημερία και πρόοδο. Μόνο με την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με την κατάργηση της εκμεταλλευτικής σχέσης κεφαλαίου εργασίας, με την κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για καθολική συμμετοχή της γυναίκας στην εργασία και στα όργανα εξουσίας, για ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλλα, στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στις σχέσεις με τα παιδιά. Μόνο με την επαναστατική εργατική εξουσία θεμελιώνονται στέρεα οι δυνατότητες ώστε η εκπαιδευτική, η ιδεολογική, η πολιτιστική παρέμβαση της κοινωνίας να αντιμετωπίσει ριζικά επιβιώσεις και αναχρονισμούς με πολύ μεγάλες ρίζες στα βάθη του παρελθόντος. Σε αυτή την κοινωνία υπάρχει ουσιαστική προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, που στηρίζεται σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Δημιουργούνται υποδομές για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, για διακοπές. Απαλλάσσονται γυναίκες και άντρες από τις άχαρες και κοπιαστικές δουλειές του σπιτιού, οι οποίες μετατρέπονται σε κοινωνικές υπηρεσίες του εργατικού κράτους, εστιατόρια, καθαριστήρια, πλυντήρια, καθαριότητα κλπ. Με αυτόν τον τρόπο η γυναίκα μπορεί να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο της στα ενδιαφέροντά της, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην κοινωνική δράση. Να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων για την οργάνωση της παραγωγής, για την κατανομή του πλούτου στην κοινωνία. Στη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία διαμορφώνονται πραγματικά ισότιμες σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στα δύο φύλλα, ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, αφού ξεριζώνεται ο ανταγωνισμός, ο εγωιστικός, ατομικιστικός τρόπος ζωής που κυριαρχεί σήμερα στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η επιλογή της νέας γυναίκας και του νέου ζευγαριού να δημιουργήσει οικογένεια γίνεται πραγματικά ελεύθερη, χωρίς να επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, οικονομικούς. Ο δρόμος λοιπόν για την πραγματική ισοτιμία και για την κατάργηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης μπορεί να ανοίξει με την αποφασιστική συμμετοχή των γυναικών στην πάλη για την επαναστατική πολιτική ανατροπή.
Ασπίδα προστασίας απέναντι στην αντιδραστικοποίηση και την οπισθοδρόμηση είναι η πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών, για το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα της γυναίκας στη δημόσια, δωρεάν και ασφαλή άμβλωση, στην προστασία της αναπαραγωγικής της υγείας, για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της ανισοτιμίας της γυναίκας σε αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.